Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Είστε καλά? Ναι, μια χαρά. Είστε στα Γιάννενα ή είστε στην Αθήνα? Είμαι στην Αθήνα. Είστε στην Αθήνα. Βουλευτικό έργο και περιμένουμε και την κατάσταση του νομοσχεδίου, της παιδείας του νομοσχεδίου. Είμαστε υπό αναμονή. Mm-hmm. Και βεβαίως είμαι υποχρεωμένη να είμαι εδώ. Κυρία Τζούφη, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τον Εύρο, μιας και συζητούσαμε νωρίτερα. Ακούσαμε και τον κύριο Βίτσα σε μια συνέντευξή του που είπε ότι δεν θέλει έναν κόσμο με φράχτες. Η κυβέρνηση προχωράει αποφασιστικά, θα μπει ένας φράχτης εκεί. Θα ήθελα λιγάκι τη δική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, ο Δημήτρης Βίτσας είπε ότι πρέπει να περιφρουρήσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Και προφανώς μίλησε για τον τρόπο που λειτουργεί η Τουρκία σαν υπερδύναμη στην περιοχή. Απλώς επισήμανε ότι τα ζητήματα με την Τουρκία είναι ευρύτερα. Τα κύρια προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, όπως προκύπτει και ενώπιση του καλοκαιριού, είναι με τις ενέργειες τις οποίες κάνει στο Αιγαίο. Ξέρουμε την ιστορία με την συμφωνία με την Λιβύη. Δημοσιεύθηκε και η ιστορία με την συμφωνία με την Αλβανία. Βλέπουμε δηλαδή ότι συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως υπερδύναμη και άρα πρέπει να αναζητηθούν όλες εκείνες οι δυνάμεις και μέσα στη συμμαχία που υπάρχουν και εκεί προβλήματα με τον τρόπο που οι συμμαχικές δυνάμεις παίρνουν τις σωστές θέσεις ώστε να διαφυλάξουμε την εδαφική μας κυριαρχία. Και στο θέμα του Εύρου, στο οποίο αναφερθήκατε, για να μην το αποφύγω, να πω ότι παλιότερα η Ευρώπη θεωρούσε ότι αυτό δεν αποτελεί λύση και γι' αυτό και δεν το είχε. Ναι, αλλά φαίνεται και από το αποτελέσματο, κυρία Τζούφη. Εγώ λέω λοιπόν ότι οφείλει η κυβέρνηση, επειδή με ρωτάτε για την άποψη, να διαφυλάξει τα εθνικά σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα, να τηρεί και το διεθνές δίκαιο. Και θεωρούμε ότι το κύριο ζήτημα είναι για τα ζητήματα της μετανάστευσης, που είναι ενεργά και είναι εκεί, και της προσφυγιάς, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε σοβαρότερες λύσεις, αναθεώρηση του Δουβλίνου, να υπάρχει άμεση προώθηση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, δεν τις έχει αναλάβει σε αυτήν την κατεύθυνση. Κυρία Τζούφη, μέχρι τότε. Και να πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι, μέχρι τότε όμως έχουμε μακρύ δρόμο και αυτό το έχει αποδείξει, γιατί έρχονται άνθρωποι, εγκλωβίζονται εδώ, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι κλείνουν τα σύνορά τους και μένουν εδώ. Συνεπώς, κάπου θα πρέπει να συγκρατηθεί σύν τη συμφωνία που έχει λοιπόν κάνει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ήμασταν σαφείς αυτό το πράγμα, ότι και παλαιότερα, έτσι, αν θυμάστε, αυτός ο φράχτης, ο υπάρχον, δεν απέτρεψε την Τουρκία από το να εργαλειοποιεί τους μετανάστες και να χρησιμοποιεί αυτό με αυτόν τον τρόπο για να πιέζει για τους δικούς της λόγους, όπως είπα πριν. Και προφανώς είναι ένας γείτονας πάρα πολύ δύσκολος, του οποίου ενδυναμώνεται για πολλούς λόγους ο ρόλος. Λέμε λοιπόν ότι ο φράχτης πιθανόν να μην αποτελεί λύση, αλλά εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει, πρέπει να διασφαλίσει συγκεκριμένα κομβικά. Στην πράξη αυτός ο φράκτης δεν αποτέλεσε λύση στα επεισόδια που είχαμε? Κοιτάξτε, φαντάζεστε τι θα συνέβαιναν, ακούτε, δεν υπήρχε ακούτε, αυτός ο φράκτης? Δεν συζητάμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή αυτό το πράγμα. Αυτό που συζητάμε είναι πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση, η σωστή διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Αλλά και ο φράκτης, με βάση και τα τελευταία γεγονότα που είδαμε με τα προβλήματα που υπήρχαν στον Εύρο, δείχνει ότι ακόμη και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Χρειαζόμαστε έναν σοβαρό μηχανισμό, αυτό προσπαθώ να πω. Με την κατάσταση των προσφύγων από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως χωρίς να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η Ευρώπη και πρέπει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πόροι, υπάρχουν δεσμεύσεις. Πρέπει να το διεκδικήσουμε, να αλλάξουν τα πράγματα για να μην γίνεται η χώρα μας τόπος εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων που για αλλού ξεκινούν και αλλού θέλουν να πάνε. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Είστε κατά ή υπέρ του φράκτη, για να καταλάβω λιγάκι? Σας απάντησα με πολύ σαφή τρόπο. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνούμε, κυρία Τζούφη. Σας απάντησα με πολύ σαφή τρόπο ότι αυτό δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα, μάλιστα, που έχουμε με την Τουρκία. Mm-hmm. Ούτε τα ζητήματα της εδαφικής ακεραιότητας που είδαν το φως αυτές τις μέρες, και το ξέρετε, έχει υπάρξει σοβαρή
συζήτηση, έχει ζητηθεί να υπάρξει αντίστοιχη αλληλογραφία για παραβιάσεις που γίνονται εκ μέρους της Τουρκίας, πώς αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Ναι, πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι και επίσης επαναλαμβάνουμε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, για το οποίο έχει ευθύνες η Ευρώπη, διότι οι πόλεμοι που γίνονται στις χώρες αυτών των ανθρώπων που ξεκινάνε και παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς, έχει ευθύνες η Ευρώπη, διότι δίνει όπλα, είναι εκείνη η οποία τροφοδοτεί αυτές τις κρίσεις, πρέπει να πάρει τις ευθύνες της, να μην γίνει η χώρα μας αποθήκη ψυχών και παραβίασης των δικαιωμάτων. Και άρα πρέπει να γίνουν έκρηξη και πολλές άλλες. Έκρηξη του προσφυγικού τους επόμενους μήνες, κυρία Τζούφη, βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, ενώ ότι την πανδημία, την πανδημία του κορονοϊού με κάποιο τρόπο τη διαχειριστήκαμε σε υγειονομικό επίπεδο. Ναι. Άρα πάμε στη δεύτερη απειλή, η οποία μας απασχόλησε. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα γίνει. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες εκ μέρους της Τουρκίας ότι τώρα που τελειώνει ο κορονοϊός θα το σκεφτούμε και διαφορετικά. Γι' αυτό και μίλησα πριν. Έτσι, ότι επειδή η Τουρκία παίρνει σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διεκδικεί, διότι και εκεί υπάρχει ανακολουθία στον τρόπο που δίνονται αυτά τα κονδύλια. Εμείς μιλάμε για απευθείας με την εγκαταστάση αυτών των ανθρώπων από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για αλλαγή του Δουβλίνου 2. Νομίζουμε ότι αυτό είναι η ουσιαστική λύση σε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Διότι αν θεωρήσουμε ότι μπορεί με το φράχτη να φυλάσσονται τα σύνορα, από εκεί και πέρα τι θα γίνει στο επίπεδο της θάλασσας? Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ξέρουμε ότι όταν κλείνει η μία δίδος, η Τουρκία βρίσκει άλλον τρόπο. Και τι θα γίνει στα νησιά μας, κυρία Τζούφη? Βεβαίως, στα νησιά μας, γιατί και εκεί ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιδρά. Βεβαίως και τι θα γίνει στα νησιά, δεν έχει γίνει η μετεγκατάσταση. Εμείς από πολύ καιρό διεκδικούσαμε τη μετεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων από τις δομές αυτές που δεν προσφέρονται προς την υπηρετική Ελλάδα και εκεί έχουμε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Μπορώ να σας αναφέρω ένα πράγμα με την ιδιότητά μου ως παιδιάτρου των ασυνόδευτων ανηλίκων. Θυμάστε τα νούμερα τα οποία είναι πολύ υψηλά σε αυτά τα παιδιά που θα έπρεπε να μετεγκαταστούν και τον πολύ χαμηλό ρυθμό μετεγκατάστασής τους με το σταγονόμετρο τον οποίο παίρνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε για να δοθούν εκείνα τα κονδύλια και να γίνουν εκείνες οι ενέργειες που πρέπει το θέμα αυτό να μοιραστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς περνάει ακόμη η άποψη των χωρών του Βίζεγκραντ περί κλειστών συνόρων σε κάποιες χώρες και κάποιες άλλες χώρες να παίζουν τον ρόλο των φυλακών. Μάλιστα, δεν για τα παιδιά που πάνε ήδη είναι πάρα πολύ λίγα, το είπατε και εσείς, έτσι, κυρία... και μιλάμε για ένα ευαίσθητο θέμα για τα παιδιά, κυρία Τζούφη. Πάρα πολύ έτσι. Λίγα και ενώ υπάρχουν, ακούστε, υπήρχαν και δομές στη δική μου περιοχή που δόθηκαν κονδύλια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Υπουργείο Εργασίας για να δημιουργηθούν κάποιες υποδομές, ούτε σε αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί ο απεγκλωβισμός αυτών των παιδιών. Να πάμε λίγο στο θέμα με το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρία Τζούφη. Χθες είχαμε μια πρώτη αντίδραση πηγών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ανακοινώσεις της Κομισιόν. Θετικά σημεία βλέπει η Κουμουνδούρου. Υπάρχουν όμως πολλά σημεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεως και επίσης έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια να δούμε για το πώς θα καταλήξει η πρόταση μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, δεδομένων των αντιδράσεων που διατυπώνονται και δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωράσει επιπόλαιους πανηγυρισμούς. Τελικά, αυτό το πακέτο των 32 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται να δοθεί στην Ελλάδα, είτε με τη μορφή χρηματοδότησης είτε με τη μορφή δανείων, ικανοποιεί την αξιωματική αντιπολίτευση? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται για πρώτη φορά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς διότι έχουν πληγεί και οι οικονομίες των δικών τους χωρών, όπου πρωταγωνίστρια βεβαίως είναι η Γερμανία. Λέμε ότι δεν πέρασε η άποψη που είχαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούμε ότι ήταν η καλύτερη του ευρωομολόγου. Βλέπουμε ότι ούτε καν η κατάθεση της συμβιβαστικής πρότασης της Γαλλίας για ένα τέτοιο μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το οποίο δεν θα περιείχε μέσα δάνεια, διότι είναι άλλο πράγμα οι επιχορηγήσεις, έτσι και άλλο πράγμα τα δάνεια. Οι επιχορηγήσεις πηγαίνουν στον κοινό προϋπολογισμό, ενώ τα δάνεια τα χρεώνονται οι χώρες και αυξάνουν τα χρέη τους. Και ξέρετε ότι η χώρα μας είναι από αυτές που έχουν πολύ υψηλό χρέος. Επομένως, εδώ μπαίνουν πολύ πιο σοβαρά συνολικότερα ζητήματα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Αριστερά σε μια πρώτη εκτίμηση θεωρεί περίπου αυτά που σας είπα, ότι θα ήταν καλύτερη η λύση του ευρωομολόγου. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια συμβιβαστική πρόταση, εισήγηση όμως μέχρι στιγμής της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία έχει επιχορηγήσεις που αφορούν και τη χώρα μας και είναι σημαντικές, μπαίνει όμως και το ζήτημα των δανείων. Οι όροι
που θα δοθούν τα δάνεια δεν τους γνωρίζουμε. Η χώρα έχει υποφέρει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, από μνημονιακές υποχρεώσεις που συνόδευαν πάντοτε τα δάνεια. Επομένως, πρέπει να δούμε ποια είναι τα νούμερα που μας αντιστοιχούν. Καταρχήν, ποια θα είναι η τελική απόφαση. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν και χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες είχαν την άποψη ότι πρέπει να είναι μόνο δάνεια και να τα αποπληρώνουν οι χώρες του Νότου. Επομένως, πρέπει να δούμε ποια είναι η τελική πρόταση, ποια είναι τα τελικά ποσά, ποιες είναι οι δεσμεύσεις που συνοδεύουν τα δάνεια, τις εγγύησεις και τις επιχορηγήσεις. Πρακτικά μιλάμε για ένα επταετές δημοσιονομικό πλάνο. Ποια θα είναι η επιτροπία, ποιες θα είναι οι δεσμεύσεις, ποιους τομείς της οικονομίας θα δίνεται αυτή η βοήθεια. Γιατί ξέρετε ότι ο Βορράς θέλει συγκεκριμένους τομείς να επιχορηγηθούν, ενώ οι ανάγκες των κρατών μπορεί να είναι πολύ πιο διαφορετικές. Άρα περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα στη Σύνοδο Κορυφής. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και εν πάση περιπτώσει εμείς βάζουμε σε αυτήν τη διαδικασία ότι για πρώτη φορά πρέπει η Ευρώπη να συζητήσει και το θέμα της διαγραφής μέρους των χρεών. Αυτό τουλάχιστον που συνοδεύονται με την κρίση που αφορά όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε την κυρία Τζούφη στην τηλεφωνική μας γραμμή, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τζούφη, καλή σας ημέρα και πάλι. Λοιπόν, μιλούσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτά τα χρήματα που είναι να δοθούν, για την πρόταση, για να είμαστε ακριβείς, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά πόσο θα αποδώσει? Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για ένα υπερόπλο. Ναι, έκανα πριν το σχόλιο. Όπως σας είπα πριν, ναι, υπάρχουν θετικά σημεία. Υπάρχουν πολλά θέματα που χρήζουν, όπως είπαμε και στην τοποθέτησή μας, διευκρινήσεων. Mm-hmm. Έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε. Δεν είναι χρήματα που θα εκταμιευθούν άμεσα. Μιλάμε για το 20 και 21 μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Τα χρήματα που αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να εκταμιεύσει είναι από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Εμείς πριν από λίγες μέρες καταθέσαμε το πρόγραμμά μας στο οικονομικό. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όρθιοι δύο, στο οποίο έχουμε πει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί φορεί από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, αλλά για την διασφάλιση των θέσεων. Αυτή η πρόταση της Κομισιόν, κυρία Τζούφη, κατά πόσο αλλάζει τα δεδομένα του επικαιροποιημένου προγράμματος σας, μένουμε δύο? Ίσα-ίσα και... που επιβάλλει την υλοποίησή του. Κυρία Τζούφη. Υπάρχουν πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά με προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Δηλαδή, να ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά με την διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αυτά τα χρήματα, λοιπόν, εάν πράγματι μπορούν να διατεθούν σε αυτή την κατεύθυνση, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, διότι αναμένεται εκτείναξη της ανεργίας, η οποία θα φτάσει στα προμνημονίων, στα επί των μνημονίων επίπεδα. Έτσι. Μιλάμε για δραματικά πράγματα και μία από τις εκτιμήσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας δίνει αυτά τα ποσά είναι ακριβώς αυτό, διότι θεωρεί ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη ύφεση, διότι το ΑΕΠ της χώρας συναρτάται με τον τουρισμό. Επειδή εκτιμάνε λοιπόν ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση του τουρισμού και του επισητισμού και πολλών θέσεων εργασίας, ακριβώς γι' αυτό και θεωρούν ότι θα πρέπει να είμαστε από τις χώρες που θα πάρουν τις επιχορηγήσεις ή και τα δάνεια. Μένει να δούμε ποιο θα είναι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εργαλεία, ήδη ένα από αυτά είναι δημοσιευμένο, που είναι το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Τζούφη, η κυρία Βούλτεψη, που τη φιλοξενήσαμε εδώ τις προάλλες, σχολιάζοντας την παρουσίαση του προγράμματός σας, το Μένουμε Όρθιοι νούμερο 2 στο Ζάπιο, είπε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει να παρουσιάσει το πρόγραμμά της, ενώ δεν βρισκόμαστε σε χρόνο προεκλογικής περίοδου. Έχετε άλλη αίσθηση εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πάμε σε εκλογές, ότι θα υπάρξει ένας ευνηδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης? Δεν είναι αυτός ο λόγος που καταθέσαμε το πρόγραμμα. Ο λόγος που καταθέσαμε το πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει η πρώτη του μορφή πριν από 2 μήνες, ήταν για να επιστήσουμε την προσοχή στην κυβέρνηση ότι τα μέτρα πρέπει να παθούν εδώ και τώρα. Ήταν ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας. Διότι όσο περνάει ο καιρός και καταστρέφονται θέσεις εργασίας, αυτές δεν μπορούν να δημιουργηθούν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην προσπάθεια που γίνουν να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, που κυρίως στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η ραχοπελιά της οικονομίας, 100.000 επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν. Επομένως, ο λόγος που προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι είναι ότι τα χρήματα πρέπει να δοθούν τώρα. Να επισημάνουμε ότι υπήρχε ήδη ένα μαξιλάρι, το οποίο έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ύψους 34 δις, που δεν πειράζει τα δάνεια, είναι ανεξάρτητο το ποσό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το οποίο δεν είναι όλο όμως αυτό το μαξιλάρι των 34 που μπορεί να αξιοποιηθεί. Εμείς σε πρώτη φάση όμως προτείνουμε να ληφθούν μέτρα ύψους τουλάχιστον 16 δις σε αυτήν την κατεύθυνση. Τα περιγράψαμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ευτυχώς η
κυβέρνηση κινείται με το σταγονόμετρο. Και όσο κινείται, βλέπετε ότι το ίδιο αυτή τη στιγμή, πολύ αργά και καθυστερημένα, κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βλέπετε ότι με αυτήν την καθυστέρηση χάνεται πολύτιμος χρόνος. Κυρία Τζοφή, τα πακέτα που χρειάζονται, ναι, και τα χρήματα είναι πολύ περισσότερο για την ανάκαμψη και τις ύφεσεις, αλλά και κυρίως για το φρενάρισμα του να μην καταστραφούν οι θέσεις εργασίας, και όχι μόνο οι θέσεις εργασίας, και οι σχέσεις εργασίας. Διότι αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν μετατραπεί οι θέσεις εργασίας είτε με την αναστολή σε επίδομα, είτε με μείωση του μισθού κατά 20%, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα με την εκπεριτροπής εργασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι θα έχουν πολύ λιγότερα χρήματα. Τι σημαίνει? Ότι θα πέσει η κατανάλωση, άρα θα κλείσουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα θα έχουμε βάθεμα της ύφεσης. Αυτό το σκηνικό υλοποιήθηκε στην αρχική φάση των μνημονίων, του Μνημονίου 1, και οδήγησε σε βαθύτατη ύφεση. Αυτό ήταν ακριβώς ο σχεδιασμός εκείνης της εποχής, και μετά είπαν όλοι ναι, το καταλάβαμε, αλλά το καταλάβαμε αργά. Κυρία Τζούφη, δεν πρέπει η κυβέρνηση να πορευθεί με βάση ένα σχέδιο και για την επόμενη ημέρα? Γιατί ξέρετε, ο κορονοϊός, όπως τουλάχιστον λένε και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι απρόβλεπτος. Κανείς δεν ξέρει αν θα έρθει ένα δεύτερο κύμα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι το lockdown κόστησε 12 δις. Δεν πρέπει να κρατηθούν κάποια χρήματα για να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, αν χρειαστεί ένα δεύτερο lockdown? Που η αγορά θα βυθιστεί πάλι σε ύφεση και θα χρειαστεί να επανεκκινήσει. Ναι, ναι, ακούστε. Έτσι. Αυτά όμως η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει και στον τομέα της παιδείας, επειδή με προκαλείται αν θα έρθει το δεύτερο κύμα και τι προετοιμασία κάνω. Ναι. Προφανώς και μπορεί να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα, και προφανώς πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προετοιμασίες στα διάφορα πεδία. Στην υγεία κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση ενίσχυσής της με ένα δις. Αντίστοιχα, στην παιδεία κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι υποδομές, πώς πρέπει να υπάρξει το επαρκές προσωπικό καθαριότητας, πώς πρέπει να υπάρξουν εκείνη η επιμόρφωση των ανθρώπων, πώς πρέπει να υπάρξουν. Η κυρία Ζαχαράκη είπε χθες ότι θα έχουν επιπλέον προσωπικό όσον αφορά στην καθαριότητα. Πού? Και είπε. Πού? Για τα σχολεία μιλάμε πάντα. Τώρα, ναι, επιστρέφουμε. Όχι, όχι, κοιτάξτε, επειδή φύγαμε από το ουσιαστικό. Εγώ, λοιπόν, εγώ για την οικονομία σας είχα ρωτήσει. Ήδη από το μαξιλάρι, το οποίο έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το αφισβητούν, έχουν χρησιμοποιήσει ένα ποσό χρημάτων, κατά την προσωπική μας άποψη όμως, σε λάθος κατεύθυνση. Ένα από αυτά είναι και τα μίντια, που πήραν επιχορηγήσεις εκατομμυρίων για να υπάρχει αυτή η μονοφωνία και να λένε ότι όλα τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν τέλεια. Υπάρχει όμως και η πραγματική ζωή. Εμείς λοιπόν λέμε. Συγγνώμη, κυρία Τζούφη. Με πόρους εκεί που χρειάζεται. Και επιβάλλεται. Και αν θέλετε για τα σχολεία να μιλήσουμε στη συνέχεια. Για τα μέσα δεν πληρώθηκαν τα μέσα για να πούν ότι όλα είναι τέλεια. Πληρώθηκαν για μια καμπάνια. Ναι, η οποία όμως καμπάνια εμείς έχουμε ζητήσει να μας δοθούν τα δεδομένα με δημόσιο τρόπο για να δούμε πραγματικά ποια μέσα, με ποιες προδιαγραφές, με ποιες προϋποθέσεις. Βεβαίως οι καμπάνιες είναι χρήσιμες, αλλά αυτά πρέπει να γίνονται με κανόνες διαφάνειας. Και ουσιαστικά η απάντηση που πήραμε είναι ότι θα το ξέρουμε μετά το 2021. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, στην κατανομή των πόρων, που είναι λίγοι, που είναι αυτοί που είναι, αλλά υπήρχε δημοσιονομικό μαξιλάρι το οποίο έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε με λελογισμένο τρόπο, γι' αυτό και το περιγράψαμε, να δοθεί σε συγκεκριμένους τομείς. Τώρα, για τα θέματα των σχολείων, έτσι, ναι, επειδή όλοι ζούμε στην πραγματικότητα, να σας πω ότι οι καθαρίστριες από τα δημοτικά, για να αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για αυτούς που μας ακούνε, πήγανε για να καθαρίσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Επομένως, αυτή τη στιγμή το προσωπικό καθαριότητας που είναι πάρα πολύ κρίσιμο δεν υπάρχει. Λένε ότι θα πάνε σε συμβάσεις. Πότε θα υπάρξουν αυτές οι συμβάσεις? Πάντως η κυβέρνηση, ναι, χθες διαστόματος της κυρίας Ζαχαράκης, αυτήν εδώ, ναι, την εκπομπή και τη συχνότητα, ναι, ναι, είπε ότι προετοιμαζόμαστε και για το ενδεχόμενο δεύτερο κύμα από το φθινόπωρο. Ναι. Θα προχωρήσουμε εγκαίρω σε προσλήψεις, ναι, αναπληρωτών. Φέτος έγιναν περισσότερες από 40.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Ναι, με χρήματα που είχε αφήσει η κυβέρνηση. Υπάρχει το πρόγραμμα αυτό της τηλεεκπαίδευσης. Φαντάζομαι εσείς εξακολουθείτε. Εξακολουθείτε να διαφωνείτε και με τις κάμερες, έτσι? Όχι, όχι, με τις κάμερες διαφωνούμε. Διότι, μάλιστα, η κάμερα μέσα στο σχολείο είναι ένα αντιπαιδαγωγικό. Μα δεν θα υπάρχουν κάμερες. Κυρία Τζούφη, δεν διαφωνούμε μόνο, ναι, εμείς. Ναι. Διαφωνεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και το γονεϊκό κίνημα και οι μαθητές και οι διεθνείς ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Μπορώ να σας παραπέμψω σε αποφάσεις που υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι κάτι που απομονώνει. Ναι, βέβαια, φαντάζομαι ότι το ζητούμενο, λοιπόν, είναι το εξής, ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αίθουσες. Για τις κάμερες, γιατί για το κομμάτι, ναι, της τηλεεκπαίδευσης, είναι μια άλλη ιστορία, την, ναι, οποία πήραν στην πλάτη τους
οι εκπαιδευτικοί έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη χωρίς να έχουν απαραίτητα την τεχνογνωσία, χωρίς να έχουν το απαραίτητο, τα απαραίτητα υλικά για να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά το έκαναν με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουν την διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές τους. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της εκπαίδευσης πρέπει να γίνει με σοβαρό τρόπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία με μια ιδιωτική εταιρεία της ISCO. Υπάρχει ένα δημόσιο δίκτυο που εμείς λέμε να ενισχυθεί. Έχει να δοθούν ο τεχνολογικός εξοπλισμός στα σχολεία αλλά και στα παιδιά, διότι υπήρχε ένα ποσοστό παιδιών που δεν είχε αυτή τη δυνατότητα και την προσβασιμότητα, να ενισχυθούν τα δίκτυα, άρα να δημιουργηθεί μια υποδομή όταν κυρία Τζούφη, η πληρωματική παρέμβαση θα χρειαστεί τηλεεκπαίδευση. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Τελείως καλοπροαίρετα. Αυτό το πράγμα βέβαια η κυβέρνηση το διαχειρίστηκε και οι αρμόδιοι πολιτικοί στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το διαχειρίστηκαν εν μέσω μιας πανδημίας. Εσείς πέντε χρόνια που ήσασταν στην κυβέρνηση, τι κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση που τώρα. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό των δομών, το να χτιστούν επιπλέον σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να σας απαντήσω. Να τελειώσουμε όμως λίγο με αυτό το θέμα. Τι είπαμε εμείς. Εμείς είπαμε ότι συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι, όπου οι καθηγητές και οι δάσκαλοι έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αυτό έπρεπε να τους αναγνωριστεί και αυτό ως δεδομένο να οδηγηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί μιλάμε για λίγες εκπαιδευτικές μέρες. Και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιηθεί με τις εξαιρέσεις των παιδιών, των τελειόφυτων που σίγουρα έπρεπε να ολοκληρώσουν, έτσι, και των πτυχιακών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, για να αναδιοργανωθεί και να χρησιμοποιηθούν πόροι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε με ομαλό τρόπο πράγματι και νωρίτερα το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν τα σχολιά και τα παιδιά μας και με πιο ασφαλή τρόπο. Τώρα, τι κάναμε εμείς. Κυρία Τζούφη, δεν ξέρουμε αν ο Σεπτέμβρης θα έχει ασφάλεια μέσα του. Δηλαδή, όλοι μιλάμε για το Σεπτέμβρη, να ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη. Ξέρουμε τι θα γίνει το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αν το Σεπτέμβρη έχουμε ένα δεύτερο κύμα, τα παιδιά θα εξακολουθούν να μένουν σπίτι του. Όχι. Το Σεπτέμβριο θα είναι υποχρεωτική, έτσι φαίνεται, η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέχρι το Σεπτέμβριο όμως, αυτός ο χρόνος ο οποίος μας έχει δοθεί, αλλά και οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, σχετικά με τα ζητήματα. Εντάχει, κυρία Τζούφη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Γιατί με ρωτήσατε. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν σε μνημόνια στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μας απαγόρευαν να κάνουμε διορισμούς. Πριν φύγουμε όμως, είχαμε ήδη προϋπολογίσει 4.500 στην ειδική αγωγή και άλλους 10.500 για τη γενική αγωγή για να ενισχύσουμε με δυναμικό. Το ζήτημα των υποδομών, όπως ξέρετε, αφορά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πράγματι, υπάρχουν σοβαρότατες ανεπάρκειες. Και πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση, τώρα που συζητούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλοι πόροι ευρωπαϊκοί, να αλλάξουμε αυτό το πλαίσιο. Και βεβαίως να μονιμοποιήσουμε προσωπικό καθαριότητας που το χρειαζόμαστε και βεβαίως να δούμε και την ανανέωση του δυναμικού του εκπαιδευτικού που έχει γεράσει. Να ακούσουμε τι θα γίνει με τις προσλήψεις που ακόμη δεν έχουν γίνει, γιατί η σχολική χρονιά είναι μπροστά μας. Ωραία. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.